Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, κατηφόριζα χτες το βράδυ να ρίξω μια τελευταία ματιά αργά στο γραφείο και αφού έριξα και απελπίστηκα και λυπήθηκα, βγήκα μια βόλτα για να βάλω σε τάξη τις σκέψεις μου. Αλήθεια, συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας και της συμπολίτευσης, εάν ψηφίζατε να γίνει Εξεταστική Επιτροπή, πιστεύετε ότι θα βγάζε κάτι? Κύριε Δρίτσα, εάν γίνει αυτή η Εξεταστική Επιτροπή, πιστεύετε ότι θα λυθεί το τεράστιο πρόβλημα που δεν είναι μόνο στις ένοπλες δυνάμεις, αλλά είναι εντονότατο στις ένοπλες δυνάμεις, να πέσει η παράγκα της διαπλοκής στο χώρο αυτόν? Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι η χώρα είναι σε μεγάλο βάθος και ίσως να μην υπάρχει περισκόπιο να το σηκώσουμε για να δούμε την ξηρά. Εκείνο το οποίο έχει φέρει τη χώρα σε αυτό το βάθος είναι το ότι η πολιτική τάξη στη χώρα γέρνει σαν το υποβρύχιο Παπανικολής και γέρνει προς τη μεριά μιας ολιγαρχίας συμφερόντων, η οποία την βάζει να κινείται όχι σε αυτό που πρέπει δια του συντάγματος να υπηρετεί, δηλαδή τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, αλλά τα συμφέροντα αυτής της ολιγαρχίας. Ας δούμε όμως το θέμα των υποβρυχίων. Ποιοι είναι μέσα σε αυτό το κάδρο? Από πότε αρχίζει αυτή η ιστορία? Από το 97. Τα συμφέροντα είχαν φτιάξει μέχρι ομάδα πρέιτιν προσευχής για να ξεπαγούν την κοινή γνώμη ότι χρειάζονται αυτές οι επιχειρησιακές απαιτήσεις. Το 97 έφυγε επιστολή όχι προς το πολεμικό ναυτικό, προς τον κύριο Τσοχαντζόπουλο, με κοινοποίηση την κυρία Βάση Παπανδρέα και την κυρία Διαμαντοπούλου, από το Γιώργιο Κασμά, τον πρόεδρο των ναυπηγείων, και άρχισε το πράγμα να μπαίνει στη διαδικασία του ξεπαγώματος, να δημιουργηθούν δηλαδή οι διαδικασίες και οι ανάγκες να καταγραφούν ούτως ώστε να φτάσουμε στο να παραγγείλουμε υποβρύχια και ο μεγάλος παρτενέρ να είναι η Χαντεβέ. Καταθέτω στα πρακτικά της Βουλής τη συγκεκριμένη επιστολή. Κύριος Σημίτης, κύριος Τσοχαντζόπουλος. Πρώτες συμβάσεις. Τι να πούμε? Νομίζω ότι και ο εκπρόσωπος του Πασόκ για λίγο τις χαρακτήρισε, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τον όρο το δικό του, απαράδεκτες. Συνεχίσαμε. Μία τα ναυπηγεία πήγαιναν στη Γερμανία, μία αλλάζανε ιδιοκτησία, μετά ξαναπήγαν στο Αμπουντάμπι, γυρίσανε. Αποτέλεσμα. Υποβρύχια σαπίζουν. Είναι υπαρκτό αυτό το αποτέλεσμα. Το πολεμικό ναυτικό επιχειρησιακά αδύνατο. Λύση. Μου φαίνεται ότι με τον ίδιο τρόπο της διαπλοκής κάποια μελλοντική κυβέρνηση θα έρθει και θα πει: τι να κάνουμε ρε παιδιά, έχουμε τα υποβρύχια και σαπίζουν, έχουμε ανάγκες όπως γίνεται με τους δρόμους, ας βάλουμε τον ελληνικό λαό να ξαναπληρώσει 2-3 δισεκατομμύρια για να καλύψουμε τις ανάγκες της χώρας. Το πιο πιθανό. Και θα χειροκροτείτε αυτή η ιδέα όπως χειροκροτηθήκαν πριν από λίγες μέρες το θέμα των δρόμων. Η αιτία λοιπόν η ίδια.
Ακούστε κύριε, ο Μάτζα Τίγκο έλεγε για να υπηρετήσεις ένα λαό πρέπει να είσαι απειλαγμένος από το πάθος του χρήματος και το φόβο του φυσικού και του υπηρεσιακού σου θανάτου. Ο Διονύσιος Σολωμός έλεγε ότι πραγματικό συμφέρον για τον τόπο είναι η αλήθεια. Ο κύριος Σιμίτης πριν από λίγο θέλοντας να ξαναμπεί στο παιχνίδι είπε ότι δεν είπαμε την αλήθεια για τον ελληνικό λαό, στον ελληνικό λαό. Δεν μας είπε όμως γιατί. Περπατώντας λοιπόν εγώ σκέφτηκα το γιατί. Γιατί εξυπηρετούνται κάποια συμφέροντα. Αυτά που φορτίζουν, ενισχύουν τη διαπλοκή και βυθίζουν το έθνος και τη χώρα στον πιο βαθύ ωκεανό της κρίσης. Το ζήτημα κύριε Υπουργέ και κύριε Βουλευτές δεν είναι αν θα γίνει εξεταστική επιτροπή. Έχετε την πλειοψηφία, δεν ανησυχεί, ούτε καν ο κύριος Βενιζέλος. Κανείς δεν ανησυχεί. Είδατε ή μάλλον δεν θα πρέπει να συζητήσουμε αν η πολιτική είναι τέχνη του προβλέπειν και του θεραπεύειν και του πράττειν εκ των προτέρων για να μην δημιουργούνται οι κρίσεις. Να πάρουμε κάποια μέτρα ούτως ώστε να ξεριζώσουμε αυτό τον καρκίνο της διαπλοκής όχι μόνο από το χώρο των ενόπλων δυνάμεων αλλά και από τα άλλα υπουργεία. Συζητήθηκε αυτό εδώ καθόλου ή στις αρμόδιες επιτροπές που είναι ο καρκίνος και γεννήτρια του κακού, συζητήθηκε? Όχι βέβαια. Λείπει βέβαια σήμερα και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Μημαράκης. Επιτρέψτε μου να καταθέσω κάτι. Ήμουν ένστολος. Νομίζω οι περισσότεροι το γνωρίζετε. Η εμπειρία μου στο τέλος της θητείας μου είναι τραυματική. Διαπλοκή παντού. Και το ξέρετε όλοι και το ξέρουμε όλοι. Και δεν κάνουμε τίποτα. Νομίζετε ότι ο κύριος Βενιζέλος είπε μόνο ότι έχει το στικάκι με τα οπόρητα που είναι βαρύτερο το αδίκημα από ότι τα υποβρύχια στο σπίτι του? Ξέρετε κύριε Υπουργέ ότι έχω καταγγείλει και επίσημα και στον κύριο Μεμαράκη ότι φύγανε τα σχέδια και δεν έγινε τίποτε, ούτε συζητήθηκε ποτέ στη Βουλή. Ποτέ. Και έστειλα και επιστολή στον κύριο Βενιζέλο. Και σε όλους. Και δεν συζητήθηκε ποτέ. Γιατί? Γιατί όπως είπα στην πρώτη ομιλία στη Βουλή, για να υπάρξουν επίορκοι πολιτικοί άντρες όπως είναι ο κύριος Τσοχατζόπουλος, ο οποίος είναι ο μόνος εμπλεγμένος, πρέπει να υπάρχουν και επίορκοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Πριν από μερικές μέρες, ξανά η Real News, καταγγελία φωτιά για δώρα στα εξοπλιστικά. Εμπλεκόμενοι, ένστολοι και μη. Τι έγινε, διατάχθη κάποια έρευνα? Όχι, ούτε πρόκειται να διαταχθεί. Γιατί αυτή η ομερτά δεν γίνεται γιατί δεν έχουμε στοιχεία, αλλά γιατί εξυπηρετεί το σκοπό που σας είπα στην αρχή. Ποια? Τα συμφέροντα της ολιγαρχίας του τόπου. Τι πρέπει να κάνουμε? Κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι πρέπει να πάρετε πρωτοβουλία να φέρετε στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας το τεράστιο θέμα το οποίο είναι υπαρκτό. Δημιουργούνται απαιτήσεις σε επίπεδο επιτελείων οι οποίες δεν είναι πραγματικές. Αυτή ήταν η πρώτη επιστολή που έστειλε ο κύριος Βασιλάκος, τον οποίον τον διόρισε ο κύριος Μημαράκης, στον κύριο Βενιζέλο. Ο κύριος Βενιζέλος τότε, ο οποίος έχει πει για τον Άκη τον Τζοχατζόπουλο βέβαια ότι είναι λευκή περιστερά, όταν πέρασε από την άλλη εξεταστική επιτροπή, δεν κάλεσε τον κύριο Βασιλάκο να του πει ποιος είσαι εσύ κύριε Βασιλάκο
που λες ότι τα επιτελεία κάνουν προτάσεις εξοπλιστικών προγραμμάτων οι οποίες δεν στηρίζονται στις πραγματικές επιχρησιακές ανάγκες της χώρας. Κουβέντα. Κουβέντα. Τα επιτελεία το άκουσαν. Μέσω του τύπου. Πού ήταν η διαμαρτυρία? Κουβέντα. Γιατί? Γιατί υπάρχει, κύριε, ένα σύστημα και στις ένοπλες δυνάμεις, αυτό που λέει ο κόσμος, η παράγκα, η οποία ζει και βασιλεύει. Και για όποιον γίνει κυβέρνηση, κύριε Δρίτσα, εσείς, εμείς, ο Χ, ο Ψ, δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Αυτό το καρκίνο της διαπλοκής και ιδιαίτερα από το χώρο των ενόπλων δυνάμεων πρέπει να τον κάψει. Πρέπει να τον λιώσει, πρέπει να τον εξαφανίσει. Και όχι μόνο από εκεί, γενικότερα σε κάθε Υπουργείο. Δεν τη βλέπω αυτή την κίνηση. Τη βλέπετε εσείς και δεν τη βλέπω εγώ? Τη βλέπετε, κύριε Υπουργέ? Εγώ δεν τη βλέπω. Ο κύριος Στασούλας, όπως έχει κάνει και υφυπουργός, ήρθε και λίγο ή πολύ μας ανέλησε ότι υπέρτατη αυτή τη στιγμή προτεραιότητα είναι να σωθεί η χώρα από την κρίση. Και μας ανέγνωσε και στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Ποιος βύθισε τη χώρα στην κρίση και αν η χώρα βγει από την κρίση. Με αυτόν τον καρκίνο, με αυτή την οτροπία, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στα άλλα Υπουργεία, δεν θα ξαναπέσει την κρίση. Σαφώς και θα ξαναπέσει. Γιατί το πολιτικό σύστημα γέρνει προς τη μεριά των ολίγων. Δεν γέρνει προς τη μεριά του λαού. Εκεί είναι το θέμα. Δεν υπάρχει στο μυαλό και στην παιδεία του πολιτικού συστήματος να κινείται στο πεδίο που λέγεται προσφορά στο λαό, της διακονίας. Δεν υπάρχει αυτό. Για μένα το κέντρο βαρύτητας σε αυτή τη συζήτηση είναι αυτό. Κύριε Υπουργέ, επαναλαμβάνω, πρέπει να φέρετε αυτό το θέμα και κλεισμένων των θυρών στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας. Ας πούμε όμως και λίγα πράγματα για τα υποβρύχια και για το ρόλο της Γερμανίας. Πήγαν, ήρθανε, καθυστερούσαν. Γιατί καθυστερούσαν οι Γερμανοί, αλήθεια, και δεν παραδοθήκανε τα υποβρύχια την πρώτη φορά? Κάποιο λόγο θα είχαν. Πού ήταν αυτοί που ασκούσαν έλεγχο? Πουθενά. Σιμίτης, Παπανδρέου, υπουργοί. Ήρθε η Νέα Δημοκρατία. Τι έγινε? Τίποτε. Και σήμερα όλα αυτά τα τεράστια βαρύδια, το χώρο των ενόπλων δυνάμεων, από το χώρο της υγείας, από το χώρο των έναν, από το χώρο των άλλων της παιδείας, έχουν βυθεί στη χώρα. Και έρχονται αυτοί οι οποίοι έχουν βυθεί στη χώρα και λένε, δεν φταίμε εμείς. Έτυχε η κρίση. Ήτανε θεομηνία. Και με αυτόν τον τρόπο θα σας σώσουμε. Εκτιμώ ότι όχι μόνο γέρνουμε, αλλά έχουμε πάρει και λάθος πορεία. Βέβαια, υπάρχει κι άλλος ένας σκοπός που διεξάγεται με αυτόν τον τρόπο η συζήτηση σήμερα, που έχει να κάνει με την εξοικείωση, και θέλω να το σημειώσω αυτό, του λαού, με το ότι τα λευκά κολάρα και εμείς οι πολιτικοί γι' αυτό μας βρίσκουν, είμαστε υπεράνω του νόμου. Υπεράνω. Και γίνεται ψυχολογικός πόλεμος στον κόσμο, ώστε να αποδειχθεί τα πάντα. Θα πέσουν μετά από μερικές ώρες τα θέματα των σπιτιών και των πληστηριασμών και ο κόσμος θα λέει, τι με νοιάζει εμένα, τι θα γίνει με τα υποβρύχια και ποιος φταίει. Τι με νοιάζει, πρέπει να σώσω το σπιτάκι μου. Και θα έρχεστε εσείς, οι οποίοι δεν ασκήσατε σωστά τα καθήκοντα και χαθήκαν όλα αυτά τα δισεκατομμύρια, τη μια από την άλλη πλευρά, και να λέτε, ελληνικέ λαέ, πρέπει να πληρώσεις ξανά.
Πρέπει να σου πάρουμε το σπίτι για να έχουν κάποιοι να μεγαλώσουν τις βίλες τους. Πρέπει να τα δώσεις όλα. Και λέγονται εδώ μέσα σοφιστίες και ψεύδι, τα οποία είναι μοναδικά. Γι' αυτό ανέφερα τη ρίση, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, και θα την επαναλάβω του ΜΑΟ και να την ακούμε στην αριστερά. Όποιος θέλει να διοικήσει ένα λαό πρέπει να είναι απεξαρτημένος από το πάθος του χρήματος και το φόβο του φυσικού και του υπηρεσιακού του θανάτου. Αγαπητοί συνάδελφοι, η χώρα είναι σε κίνδυνο. Εάν δεν μπορείτε να αλλάξετε πεδίο, να μην εξυπηρετείτε τους λίγους, αλλά να εξυπηρετείτε το λαό, φύγετε, παραιτηθείτε, για να έρθουν νέες δυνάμεις, να πάρουν το τιμόνι, και τότε και τα λεφτά θα βρεθούν και η διαφάνεια θα υπάρχει και ο τόπος θα υπηρετηθεί καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.